Λοιπόν, Κύπρε, έπει να διαβάσετε στο σπίτι. Μα κυρία, αύριο είναι Χριστούγεννα! Και μην μας δώσετε τίποτα! Θα πληρώσω. Λοιπόν, Σαπρίνα, κάνε κάτι! Θες να μας δώσεις σχολικές εργασίες, αλλά αποτύχεις και θα πεις μαλακίες. Διαβάστε σελίδες. Σελίδες. Εντάξει, τίποτα δεν σας δίνω. Καλά Χριστούγεννα. Yes! Πεδέτων. Χριστούγεννα. Μπορώ να πάω γλυκά όσο θέλω. 10 ετών. Μπορώ να πάω στον Αλέξανδρο για τα Χριστούγεννα. Όχι. 18 ετών. Πάρτι, βεβαίως θα έρθω. Τι να πάρω, βότκα, κονιάκ, μαρτίνι. Ναι, μαρτίνι είναι για τους γκέι. 25 ετών. Μαμά, φέρε μου ακόμα γλυκά. Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, φέτος ήμουν πολύ καλός. Σε παρακαλώ, ως δώρο θέλω τον μικρό αδελφό. Και πες για στα ελάφια σου από εμένα, Vlad. The next morning. Στείλε μου την μητέρα σου. Μαμά? Αγόρι μου, σε λίγο θα έρθει η θεία Μαρούσκα. Και... Και θα τις τραγουδήσεις τα κάλαντα. Γιατί? Επειδή ο σύζυγος της είναι ολιγάρχης. Και η μαμά σου θέλει καινούρια μπλούζα. Μαμά, δεν θέλω. Τότε θα πας στο ορφανοτροφείο. Ήρθε η Μαρούσκα. Μπιάνκα είναι τόσο καλό αγόρι. Ναι. Καληνεσπέρα, άρχοντες. Αν είναι... Αν είναι ορισμός σας Χριστουγεννιά γέννηση. Καληνεσπέρα άρχοντες. Αν είναι ορισμός σας Χριστουγεννιά γέννηση. Να πω στο αρχοντικό σας. Μπράβο. Κορίτσια και χριστουγεννιάτικο δώρο. Θέλω Μπάλμπι. Θέλω Γκούτσι. Θέλω Πράδα. Θέλω Γκούτσι. Θέλω Πράδα. Θέλω Τζιμιτσού. Παπούτσια. Τα θέλω. Τα παίρνω. Θέλω χρήματα! Αγόρια και χριστουγεννιάτικο δώρο. Θέλω PlayStation. Θέλω PlayStation. PlayStation! Την 1η Ιανουαρίου. Κορίτσια. Η Ριτζίνα κοιμάται. Θα της φέρω την κουβέρτα. Αγόρια. Ο Γιώργος κοιμάται. Έλα να γράψουμε μαλάκα στο μέτωπο του.